Έχουμε ανατροπή φορτηγού, Δημήτρη Κώστα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε λίγο νωρίτερα στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού με κατεύθυνση τη Λευκοσία στο ύψος του Γάσιπι, όταν αυτοκίνητο φορτηγό που μετέφερε καυσόξυλα αναποδογυρίστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο οδηγός φαίνεται να χάσει τον έλεγχο και να αναποδογυρίστηκε το φορτηγό, με αποτέλεσμα τα ξύλα που κουβαλούσε να πέσουν στο έδαφος και να κλείσουν οι δύο λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου. Ο οδηγός φαίνεται να εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός του με τη βοήθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο, αφού ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφριά στο κεφάλι. Η αστυνομία προσπαθούσε να αλλάξει την πορεία της κατεύθυνσης των οχημάτων μέχρι να καθαριστούν τα ξύλα από τον δρόμο για να ανοίξει και πάλι η κυκλοφορία για τους οδηγούς. Προκλήθηκε κάποια κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στο σημείο είναι βρίσκεται ακόμη το αυτοκίνητο μέχρι να έρθει το ρημουρκό για να το μεταφέρει στο συνεργείο. Να πούμε πως μέχρι αυτή την ώρα είναι στο δρόμο, καθαρίστηκε ο δρόμος, επέστρεψε στην κυκλοφορία το οδικό δίκτυο και στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και ρυθμίζει την κυκλοφορία. Συνεπώς ο δρόμος άνοιξε, δεν είναι κλειστές οι δύο λωρίδες, είναι ανοιχτές τώρα. Άνοιξαν οι δύο λωρίδες από τις τρεις, γιατί στη μία λωρίδα βρίσκεται ακόμη το φορτηγό, το οποίο έχει ανατραπεί και είναι στη μία λωρίδα και στην τρίτη που βρίσκεται στο ΙΝΑΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Δημήτρη.